ήταν ωφέλιμο να συσταθεί, να δημιουργηθεί ένα καζίνο με κάποια παραρτήματα. Δεν ξέρω, μπερδευτήκαμε λίγο εκεί. Να απαντήσω. Τι γίνεται? Είμαστε αυτή τη στιγμή στο στάδιο της πρόσληψης εξειδικευμένων συμβούλων, οι οποίοι θα μας βοηθήσουν τόσο στη ετοιμασία της απαραίτητης νομοθεσίας, όσο επίσης θα μας βοηθήσουν και στην διαδικασία της αδειοδότησης του διαγωνισμού και της αδειοδότησης μίας άδειας καζίνο. Μίας άδειας, το επαναλαμβάνω. Τώρα, αυτό που ρωτάτε, κυρία Αργυρού, αναφορικά με τα παραρτήματα κτλ., κάποιες σκέψεις, ξαναλέω, κάποιες σκέψεις που γίνονται προκαταρκτικά και σίγουρα αναμένουμε τους εξειδικευμένους συμβούλους για να καταλήξουμε, είναι να δώσουμε την επιλογή στον επιτυχόν προσφοριοδότη, στη μία άδεια, να εγκαθιδρύσει προσωρινά καζίνα, μέχρι να ολοκληρωθεί το μεγάλο έργο, αυτό που λέμε το Integrated Resort. Ναι. Αλλά η άδεια θα είναι μία. Γιατί όπως μας είχε καταδείξει και η μελέτη στην οποία αναφερθήκατε, αλλά και οι συζητήσεις που είχαμε με διάφορους μεγάλους operators, casino operators, εάν δίναμε πολλές άδειες, σίγουρα δεν θα συμμετείχαν. Εάν δίναμε μία άδεια, θα πιθανόν να συμμετάσχουν. Και να είναι και πιο ψηλό πιο αναβαθμισμένο. Από το τη ποσό, στιγμή, έτσι, της και προσφοράς. Πιο ποσό, αλλά και επίσης να πω ότι από τη στιγμή που η στόχευσή μας είναι η αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος και όχι εισαγωγή της κηβείας μέσα στην κοινωνία, που πρώτος στόχος είναι η προσέλκυση του τουρισμού, η επιλογή μίας άδειας ήταν ξεκάθαρη. Ναι. Πότε χρονικά ετοιμάζετε, λέτε, το νομοθετικό πλαίσιο ή θα ετοιμαστεί? Ελπίζω να προσλάβουμε τους εξειδικευμένους συμβούλους μέχρι τέλος του αυτού του τρέχοντος μήνους, ναι, του Ιανουαρίου, και από εκεί και πέρα μέσα σε περίπου 12 με 14 μήνες να ολοκληρώσουμε και την αδειοδότηση. Άρα καζίνο μέσα στο 14 δεν δύσκολα αναμένεται. Θα προσπαθήσουμε, αλλά δύσκολα μάλλον κοιτάμε για αρχές του 15. Ναι. Και επειδή είχαμε ξεκινήσει με το ζήτημα του τουρισμού και σας διέκοψα κάποια στιγμή γιατί σας πήρα πάνω στα ενεργειακά, ποιες είναι οι εκτιμήσεις για το 2014? Είχαμε θέσει ως στόχο από την προηγούμενη χρονιά για το 2014 και ως στρατηγική μας να προσπαθήσουμε να συγκρατήσουμε τους αριθμούς των αφίξεων από τις όριμες αγορές, δηλαδή Αγγλία και Γερμανία κατά κύριο λόγο, και να ποντάρουμε σε ουσιαστικές αυξήσεις από τις αναδυόμενες αγορές που βλέπουμε, όπως είναι η Ρωσία, η Ουκρανία και οι σκανδιναβικές χώρες. Αυτή είναι η στρατηγική που ακολουθούμε. Και φαίνεται ότι θα είναι μια πολύ καλή χρονιά το 2014, εκτός απροόπτου και εξωγενών παραγόντων πάντοτε. Έτσι, στοχεύουμε σε μια σημαντική αύξηση αφίξεων από τη Ρωσία, σημαντική αύξηση από την Ουκρανία, όπως επίσης και από τις σκανδιναβικές χώρες. Και με συγκράτηση πάντοτε των αριθμών από τις όριμες μας αγορές, που είναι η Αγγλία και η Γερμανία. Αυτή τη στρατηγική να ακολουθούμε και ευελπιστούμε ότι θα έχουμε και επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου, ιδιαίτερα τώρα με την πολιτική των ανοιχτών εθέρων που έχει υιοθετηθεί και με τη Ρωσία. Έγινε πολύς λόγος κάποια στιγμή, γράφτηκαν και διάφορα δημοσιεύματα για κλοπές εταιριών, για ανάγκες αναδιάρθρωσης εκείνου του γραφείου εγγραφής εταιριών, του εφόρου εταιριών. Θα πάτε σε ανακατατάξεις και μεταρρυθμίσεις εκεί? Ολοκληρωτική αποϊλοποίηση, πρώτος στόχος. Δηλαδή θα πάμε σε υψηλό βαθμό ηλεκτρονικών συναλλαγών εκεί. Έχουμε ήδη αρχίσει την αποϊλοποίηση από τα περίπου 50 εκατομμύρια έγγραφα που έχει ο έμφορος και αν θυμάστε είχαμε και δημοσιεύματα στο ξένον τύπο με φωτογραφίες, με τους διαδρόμους κτλ. Έχουν αποϊλοποιηθεί περίπου 17,5 εκατομμύρια, δηλαδή σχεδόν το 1 τρίτο. Θα συνεχίσουμε με την ίδια ένταση να αποϊλοποιηθεί, καθώς επίσης έχουμε και ενώπιόν μας και τη μελέτη από τον αντίστοιχο οίκον του Ηνωμένου Βασιλείου, το Companies House, ναι, το οποίο μιλά και για διαθροτικές αλλαγές και αλλαγές για την νομοθεσία και κάποιες αλλαγές στις διαδικασίες, αλλά και περαιτέρω
ενδυνάμωση του ηλεκτρονικού συστήματος των συναλλαγών του εφόρου. Αν ενδυναμωθεί το ηλεκτρονικό σύστημα, δεν θα έχουμε... Αλήθεια, εγώ δεν κατάλαβα ποτέ. Πώς γίνεται να κλέβεις εταιρεία, ας πούμε... Πρέπει να τονίσω καταρχάς ότι ο έφορος είναι ένα μητρό. Ναι. Ένα μητρό στο οποίο μπαίνουν μέσα οι εγγραφές των εταιρείων. Τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε πρόσφατα με τις κλοπές, όπως λέτε, μας έχουν πει και από τους ομόλογους μας στο Ηνωμένο Βασίλειο ότι είχαν και εκείνοι παρόμοια προβλήματα. Το τι μπορούμε να κάνουμε είναι να βάλουμε κάποιες ασφαλιστικές δικλίδες, οι οποίες να μας βοηθούν να εντοπίζουμε αυτά τα πράγματα νωρίτερα ή και να μην συμβαίνουν. Ναι. Οπότε αν επικεντρωνόμαστε σε αυτά. Για παράδειγμα, έναν απλό μέτρο, το οποίο θέλουμε να υιοθετήσουμε το συντομότερο δυνατόν. Οποιαδήποτε αλλαγή γίνεται πάνω σε κάποια ανυφιστάμενη εταιρεία, να στέλνετε ηλεκτρονικό μήνυμα σε αυτόν που έχει είναι γραμμένο το όνομα του ή η ηλεκτρονική του διεύθυνση στην εταιρεία. Γιατί τι συμβαίνει, τι συνέβη τις προηγούμενες φορές, είναι ότι έγινε κάποια αλλαγή και πήρε μήνες σε αυτούς που είναι γραμμένοι να αντιληφθούν ότι έγινε κάποια αλλαγή εταιρείας. Έτσι, ένα ενώ αν ήταν μηχανογραφημένα αν ήταν όλα μηχανογραφημένα, αυτά, θα δεν αμέσως, θα είχαμε. Ακριβώς. Οπότε άρα πότε να αναμένουμε έτσι το μηχανογραφημένο. Ήδη έχουμε αρχίσει, ναι. Θέλουμε να ολοκληρώσουμε την αποϊλοποίηση μέσα στους επόμενους 6 μήνες, να ολοκληρωθεί εντελώς. Και στο μεταξύ να έχουμε ήδη αρχίσει και κάποιες από αυτές τις διαρθρωτικές αλλαγές τις οποίες έχουμε αναφέρει. Σας ευχαριστώ